Σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάει ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Έχεις παρακολουθήσει χρόνια πολλά τους προϋπολογισμούς. Αν πραγματικά είναι ένας προϋπολογισμός που πιστεύεις ότι θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση στη χώρα, λόγω ότι γίνεται μετά και την ανάλυση ευνητικής βαθμίδας από την Ελλάδα, τόσο από τη Standard & Poor's όσο και από τον Νίκο Φιτς. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχω παρακολουθήσει περίπου 45 προϋπολογισμούς. Και είχα πάντοτε μία μανία, εσύ Ανέστη το κατογνωρίζεις πολύ καλά, να κοιτάμε όχι μόνο τον προϋπολογισμό αλλά και τον απολογισμό, ο οποίος περνάει απαρατήρητος, παρόλο ότι αυτές τις μέρες γίνεται η εξέτασή του και η ψήφισή του, πρέπει να εγκριθεί ο απολογισμός. Και συνήθως μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού υπήρχαν τρομακτικές αποστάσεις. Και ενώ θα έπρεπε, ειδικά σε κάποιες περιόδους, να μας έκανα να είμαστε πολύ ανήσυχοι, διότι να ψηφίσεις α και να βγαίνει μείον 3α είναι ένα θέμα, εδώ τώρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο μόνος, ας το πούμε, κίνδυνο για τον προϋπολογισμό είναι να κάνει overshooting, δηλαδή να πάει καλύτερα από ό,τι περιμένουμε στην πλευρά των εσόδων, και να μην διαταραχθεί στην πλευρά των δαπανών. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι σημείο σταθερότητας και αναφοράς. Δηλαδή κανείς δεν αμφισβητεί ότι λίγο πολύ τα νούμερα του προϋπολογισμού είναι αυτά που τελικώς θα πραγματοποιηθούν από την οικονομία και από τις δημοσιονομικές σταθερές. Άρα είναι ένας προϋπολογισμός που λογικά θα μπορούσε να τύχει της εγκρίσεως και άλλων κομμάτων αν ήταν διαφορετικό το πολιτικό σύστημα και με διαφορετικό τρόπο λειτουργούσε. Άρα δεν είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση, και αυτό φαντάζομαι ότι θα αναδειχθεί και από τα κόμματα και τα κόμματα της αριστεράς, το γεγονός ότι η κυρία Αξιόγλου ανέλαβε να εισηγηθεί εκ μέρους του μικρού κόμματος της Νέας Αριστεράς, είναι χαρακτηριστικό, διότι νομίζω ότι η κυρία Αξιόλου θα πάει να πει μια αλήθεια μεταξύ μας, ότι ο προϋπολογισμός έχει ακριβώς τα στοιχεία της σταθερότητας, επειδή ακριβώς είναι αγκυρωμένος, έχει ρίξει άγκυρα στο να πετύχει ένα πλεόνασμα 2,1 στο τέλος της χρονιάς που έρχεται. Αυτό είναι το βασικό θέμα του προϋπολογισμού. Αυτό είναι που πρέπει πάση θυσία να επιτευχθεί. Μην ξεχνάμε ότι το ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμη 2-3 σκαλοπάτια να ανέβουμε στην επενδυτική βαθμίδα πάντοτε, για να φτάσουμε εκεί που είναι οι άλλοι και εκεί που ήμασταν και εμείς το 2008. Άρα έχει πολλή δουλειά και ο μόνος τρόπος για να το πετύχει είναι να πιάσει αυτό το πλεόνασμα. Και εκεί είναι όλη η μάχη. Θα αφήσει κάποια πούπουλα οπωσδήποτε πολιτικά, διότι έβαλε αυτόν τον flat tax, όχι εκείνον για τον οποίο συζητούμε, αλλά flat tax για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως αυτό θα της κοστίσει. Αλλά αν πιάσει το 2,1%, θα έχει πετύχει ένα πολύ σπουδαίο στόχο για τη σταθερότητα τη δημοσιονομική. Ξέρεις, Ανέστη, αν μου επιτρέπεις, συνήθως η Ελλάδα προσερχόταν στις συνόδους κορυφής ή στις συνόδους των Υπουργών Οικονομικών ως το κακό παιδί ή ως η χώρα η οποία τα δημοσιονομικά δεν τα έχει σε προτεραιότητα. Αυτή τη φορά η Ελλάδα είναι μεταξύ των λίγων χωρών της Ευρώπης που πάει με εύσημα ότι εσείς είσαστε μια χαρά, τα έχετε κάνει όλα σωστά, δεν σας φοβόμαστε. Αυτό είναι που θα εξαργυρώσουμε και στις αγορές των ομολόγων και πιστεύω και στο χρηματιστήριο και σε άλλες αγορές χρηματικές οι οποίες μετρούν σημαντικά, όχι για την τσέπη του νοικοκυριού αρχικώς που υποφέρει λόγω ακρίβειας, αλλά για την τσέπη, αν θέλετε, για τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού που πρέπει να το κοιτάμε σε μια πιο ευρεία κλίμακα. Άρα ένα καλό σημάδι και ελπίζω ότι η συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα. Ωραία. Μπάμπη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλημέρα, να σε καλά. Βεβαίως. Γεια χαρά. Γεια, καλημέρα.